Είναι μία έρευνα που έγινε μεταξύ Αυγούστου και Σεπτεμβρίου. Ναι. Αφορά 2.023 επισκέπτες που ήρθαν στην πόλη ναι. μας και 400 επιχειρήσεις της πόλης του Ηρακλείου. Δύο έρευνες σε μία λοιπόν. Μάλιστα. Πάμε να δούμε λοιπόν τα βασικά χαρακτηριστικά, το προφίλ των επισκεπτών και όπως είπες και εσύ, τι αρέσει και τι δεν αρέσει στους ναι. επισκέπτες μας. Ξεκινάμε λοιπόν ποιοι επιλέγουν το Ηράκλειο. Το προφίλ λοιπόν των επισκεπτών είναι Γερμανοί, Γάλλοι, Έλληνες, Ρώσοι, αλλά και Πολωνοί. Είναι οι χώρες προέλευσης από που λοιπόν μας έρχονται οι περισσότεροι τουρίστες. Τώρα, το προφίλ των τουριστών στο Ηράκλειο θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι σχεδόν ένας στους τρεις επισκέπτες, τουρίστες, έρχονται για ημερήσια επίσκεψη, θα πρέπει να πούμε. Ενώ δύο στους τρεις έρχονται, επιλέγουν το Ηράκλειο για διανυκτέρευση. Ένας, λοιπόν, αυτά τα οποία λες τα έχουμε οπτικοποιήσει, τα έχουμε ετοιμάσει και σε κάρτα, σωστά. Ένας λοιπόν στους τρεις επισκέπτες για ημερήσια επίσκεψη, επιλέγοντας στην μία αυτή ημέρα να προχωρήσει σε επίσκεψη σε αξιοθέατα, σε μνημεία, σε βόλτες μέσα στην πόλη. Δύο στους τρεις υπάρχει διανυκτέρευση και εκεί επιλέγουν περισσότεροι και τις θάλασσες μας, έτσι να απολαύσουν ήλιο και θάλασσα του Ηρακλείου. Τώρα, το 80% των επισκεπτών είναι μεμονωμένοι επισκέπτες, δεν έρχονται με κάποιο γκρουπ. Ενώ 20% αφορά σε γκρουπάκια επισκεπτών από άλλες χώρες του εξωτερικού. Ναι. Μπορούμε να δούμε τώρα τον θετικό αντίκτυπο. Τι αρέσει στους τουρίστες που έρχονται εδώ στο Ηράκλειο? Με ποια έτσι γλυκιά γεύση φεύγουνε? Τους αρέσουν τα εστιατόρια. Ναι. Που εκεί δοκιμάζουν φυσικά τα κριτικά εδέσματα, παίρνουν γεύσεις παραδοσιακής κριτικής κουζίνας, αξιοθέατα και ιστορικά μνημεία και μουσεία έχουμε αρκετά, δυνατότητες και διαδρομές περιπάτων, τους αρέσει να απολαμβάνουν ένα περίπατο στο Ηράκλειο και φυσικά έχουν πει αρκετά καλά λόγια για τα ξενοδοχεία του Ηρακλείου. Ναι. Τώρα, να κάνουμε και μια σύντομη αναφορά στον αρνητικό αντίκτυπο. Είναι τα κακό κείμενα που θα πρέπει να πούμε ότι ενδεχομένως και εμάς μας ενοχλούν. Δεν ενοχλούν μόνο τους τουρίστες. Και πρόσεξε, δεν φταίνε τώρα επιχειρηματίες και επαγγελματίες του τουρισμού. Γιατί όταν κάνουμε λόγο για κυκλοφοριακή συμφόρηση, για θόρυβο, για προσβασιμότητα και άναρχο παρκάρισμα, εντάξει, το άναρχο παρκάρισμα ίσως να φταίμε κάπου κι εμείς, όλα τα άλλα είναι θέμα αποφάσεων της πολιτείας, της αυτοδιοίκησης. Πάντως είναι συμφωνώ σε αυτό που λες, αλλά είναι και αυτό ότι οι τουρίστες ενοχλούνται με αυτά που ενοχλούμαστε κι εμείς. Ας πούμε, κυκλοφοριακή συμφόρηση. Πόσα ρεπορτάζ έχουμε κάνει με το κυκλοφοριακό μποντιλιάρισμα στην πόλη του Ηρακλείου, που βέβαια. Έρχονται οι άνθρωποι, έχουν συνηθίσει ενδεχομένως σε άλλα οδικά δίκτυα στην πόλη τους, στη χώρα τους, βλέπουν το Ηράκλειο με γιόφυρο, με παραλιακή, με πολλές οδικές αρτηρίες που έχουν υποστεί έμφραγμα κάποιες ώρες αιχμής. Είναι και η οδηγική μας νοοτροπία σε πολλές περιπτώσεις που είναι κάπως ξένη συμφωνώ. Στην νοοτροπία των επισκεπτών συμφωνώ, από το εξωτερικό. Συμφωνώ. Μην πούμε περισσότερα, απλά ίσως το τραβάμε και λίγο παραπάνω. Συμφωνώ, συμφωνώ. Αυτό το μεσογειακό ταπεραμέντο. Λοιπόν, πάμε να ωραία, πάμε. Ο θόρυβος και η καθαριότητα τους ενοχλεί. Ναι. Η προσβασιμότητα, κυρίως για άτομα με ειδικές ανάγκες. Βέβαια. Και όπως είπαμε και το άναρχο παρκάρισμα. Μάλιστα. Εγώ κρατώ και πάμε στον κύριο Νίκο Χαλκιαδάκη, είναι πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου, ότι το στίχημα, οι ξενοδόχοι, οι επιχειρηματίες του τουρισμού, το κέρδισαν. Άριστες οι εντυπώσεις για τις επιχειρήσεις του Ηρακλείου. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ναι, βέβαια το κερδίσαμε. Όλοι μαζί οι ξενοδόχοι κατάφεραν αυτή τη στιγμή και όλοι οι άνθρωποι που δουλεύουν στον τουρισμό, όλοι μαζί κατάφεραν και κέρδισαν το στοίχημα. Όλοι περιμέναμε γύρω στο 45-55% του 19 και αυτή τη στιγμή στην Κρήτη έχουμε πιάσει πάνω από 65% το μέσο όρο των ξενοδοχείων. Υπάρχουν και επιχειρήσεις που έχουν 70-75% και 80% του 19 που είναι νούμερα πολύ υψηλά που δεν τα περιμέναμε καθόλου με τέτοια πανδημία. Μάλιστα. Το βλέμμα στραμμένο το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Στο 2022 οι προετοιμασίες έχουν ξεκινήσει. Οι πρώτες επαφές έχουν ξεκινήσει. Κοιτάξτε, οι επαφές έχουν γίνει ήδη το καλοκαίρι. Ελπίζουμε από το 2022 να ξεκινήσει νωρίς, όπως κανονικά ξεκινάει ο τουρισμός μας, δηλαδή Μάρτιο-Απρίλη, έτσι ώστε να μπούμε σιγά-σιγά στην κανονικότητα, να έρθουν από όλες τις εθνικότητες, γιατί μην ξεχνάτε, φέτος δεν είχαμε ούτε Ρώσους ούτε Εγγλέζους πολλούς και αυτό σίγουρα είναι ένα θέμα.
Κύριε Χαλκιαδάκη, μέχρι πότε θα υπάρχει έτσι τουριστικό ρεύμα στην πόλη μας και γενικότερα στην Κρήτη? Μέχρι τις 8-10 του μήνα, δηλαδή μέχρι χθες, ερχόταν και ορισμένοι πελάτες. Ναι. Από τώρα έρχονται τα αεροπλάνα άδεια και μαζεύουν τον υπόλοιπο. Η επιστροφή ξεκινήσει. Είναι ελάχιστα αυτά τα ξενοδοχεία που είναι ανοιχτά, τα οποία θα κλείσουν και αυτά σιγά σιγά μέχρι τις 20. Λοιπόν, θέλω να επανέλθουμε και να κλείσουμε λίγο σε κάποια από τα στοιχεία που μας παρουσίασε αναλυτικά η συνάδελφος η Βάλια Ιμπούη. Αρνητική εικόνα για πολλούς. Θέματα που αφορούν, που έχουν να κάνουν με την ηχορύπανση, με τους θορύβους, με την προσβασιμότητα, με την οδηγική νοοτροπία των Κρητικών των Ελλήνων. Έχετε χτυπήσει πολλές φορές καμπανάκι κινδύνου. Μπορούν να αλλάξουν όλα αυτά τα στοιχεία από τη μία μέρα στην άλλη? Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία επανειλημμένως τα έχουμε θέσει. Δυστυχώς δεν βρίσκουμε ανταπόκριση και δυστυχώς η αστυνομία έχει πολύ λίγα άτομα για να ανταπεξέλθει στους τουριστικούς μήνες. Υπάρχουν θέματα και με την ηχορύπανση, υπάρχουν θέματα και με την κυκλοφορία. Υποδομές. Οι υποδομές μας πάσχουν πάρα πολύ, το αεροδρόμιο μας πάσχει. Πιστεύω ότι όταν ξεκινήσουμε να έχουμε το καινούριο αεροδρόμιο από το 25, σωστά. Το ΒΟΑΚ από το 28, η Κρήτη θα αλλάξει τελείως. Θα έχουμε τις μαρίνες μας καινούργιες. Θα δείτε μια άλλη Κρήτη, θα δούμε μια χρυσή δεκαετία της Κρήτης που έρχεται και ο τουρισμός θα φτάσει στα ύψη μετά από μερικά χρόνια. Εσείς, μάλιστα, κύριε Χαλκιαδάκη, γίνεστε αποδέκτης των παραπώνων αυτών? Βέβαια, γιατί αν γνωρίζει κάποιος την κρητική φιλοξενία σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μιας ξενοδοχειακής μονάδας και βγαίνει και θέλει να πάει στο Ρέθυμνο μέσω του ΒΟΑΚ από το Ηράκλειο, δεν ξέρω με τι ψυχολογία επιστρέφει. Κοιτάξτε, μόνο που βγαίνει έξω από τα ξενοδοχεία υπάρχουν θέματα. Να ξέρετε ότι όταν βγαίνει ο πελάτης απ' έξω υπάρχει αναρχία στα σκουπίδια, υπάρχει αναρχία στους δρόμους, δεν υπάρχουν πεζοδρόμια. Υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία πρέπει σιγά σιγά και οι Δήμοι και η Περιφέρεια να τα δουν, να φτιάξουμε κάτι σωστό. Μάλιστα, μάλιστα. Να απαγορεύει τη κυκλοφορία στα τουριστικά φέρετρα κλπ. Από μια ορισμένη ώρα και ύστερα. Μάλιστα. Κύριε Χαλκιαδάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ.